Σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι με γυμναστική, για να διατηρηθούμε σε φόρμα. Κάτι εξάλλου που μας πρότεινε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Νίκος Κρυμιανιώτης. Σε όσους συμμετέχουν στο φεστιβάλ, δίνουμε ένα όμορφο αναμνηστικό επιλεγμένο από την κυρία Ελένη Κατάρα και ένα γλαστράκι με μία ελιά που μας προσέφερε ο Αντιδήμαρχος Πρασίνη και Αστικών Παρεμβάσεων, κύριος Ξαγοράρης. Α, αυτός ο κύριος που τρέχει για την Αγία Άννα. Δεν ξέρω, μάλλον. Πάντως χθες καθόμουν και αναρωτιόμουν. Θα ερχόταν ποτέ η Σκορδά να παρουσιάσει αυτό το φεστιβάλ? Μήπως είναι τροχοπέδι στην καριέρα μου? Δεν ξέρω, τι πρέπει να κάνω. Άστα αυτά, κουκλίτσα μου, be calm, και έλα να παρακολουθήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα Αχαρνών. Thank you.
what you're saying keeps me frozen to the ground, breaking me up, bringing me down. Breaking me up, bringing me down. Breaking me up, oh, 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 oh. Bringing me down. Breaking me up, oh, 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 oh. Bringing me down. Breaking me up. Thinking of what we used to have, crashing down. You keep on tearing me apart, breaking me up, bringing me down. Breaking me up, bringing me down. Breaking me up. Πραγματικά πολύ όμορφη η παρουσία σας. Θα παρακαλούσαμε τώρα τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης, τον κύριο Σταύρο Κοπαλά, να προσφέρει ένα αναμνηστικό στα παιδιά της Ολυμπιακής Φλόγας και μια ελιά στους δασκάλους τους, κυρία Αργυρό Κανελοπούλου, κύριο Σπύρο Κανελόπουλου και κύριο Αργύρη Κουδούνα. Να ανέβουν και τα παιδιά και τον κύριο Κοπαλά, παρακαλώ. Yeah.